Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή, όπου αυτή τη φορά θα είναι μια πιο γενική, καθώς θα μιλήσουμε γενικά για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχήν να πούμε ένα μπράβο στον Ολυμπιακό, τον Μπασκετικό, ο οποίος κέρδισε την Bayern με 77-69. Δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου, εφόσον πήρε προβάδισμα 24-8 από την πρώτη κιόλας περίοδο. Και αφού ξεκινήσαμε με το μπάσκετ, ας συνεχίσουμε λίγο με αυτό. Να πούμε ότι πρώτοι σκόρερ ήταν ο Πίτερς και ο Γουόκαπ με 14, ο Λαρτζάκης με 13, ο Μιλουτίνοφ με 12, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, και μετά 8 Κάναν, 8 Παπα-Νικολάου, 7 Φαλ, 1 πόντο Σίγμα. Ο Γουόκαπ, ο οποίος έχασε πολλά τρίποντα, 4 για να κρύβει, έχει ένα στα 5. Πολύ καλός παρόλα αυτά και αμυντικά. Χρειάζεται όμως ο Ολυμπιακός κάτι παραπάνω στην επίθεση, όπου παρόλα αυτά ελπίζει ότι θα το προσφέρει αυτό ο Πετρούσεφ και ο Μίτρι Λόγκ. Καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις top 5 καλύτερες άμυνες και στις χειρότερες 4 θέσεις στην Ευρωλίγα. Οπότε ο Ολυμπιακός συνεχίζει με μια νίκη που τη χρειαζόταν μετά τις ήττες της από τη Μονακό και την Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα το πρόγραμμά του είναι με την Καρδίτσα στην Basket League και μετά στην Ευρωλίγα έχει Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια και Βίλερμπαν. Αυτά για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, δεν έχουμε να πούμε πολλά παραπάνω. Αναμένουμε και τον ντεμπούτο του Πετρούσεφ, το οποίο θα γίνει στον επόμενο αγώνα λογικά με την Ευρωλίγα, στην Ευρωλίγα με τη Βαλένθια. Να πούμε τώρα για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, να καλωσορίσουμε τον νέο προπονητή, όπου είναι, θα λέγαμε, τουρίστας ίσως, καθώς έχει αλλάξει πάρα πολλές ομάδες στην καριέρα του, σχεδόν μία ομάδα ανά χρόνο που εργάζεται. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τον πιστέψουμε και να δούμε τι θα μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό, ο οποίος λέει ότι μέχρι στιγμής του αρέσει πάρα πολύ από τους αγώνες που έχει παρακολουθήσει του Ολυμπιακού, του αρέσει πάρα πολύ η επίθεση, αλλά δεν του αρέσει καθόλου η αμυντική λειτουργία της ομάδας και σαν ομάδα αλλά και κάποιοι μεμονωμένοι παίκτες όσον αφορά την επίθεση. Κυρίως όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ο Φορτούνης και ο Ποντέντσε. Παρόλο που είναι οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού, ειδικά ο Φορτούνης, αμυντικά ποτέ δεν ήταν πολύ ενεργοί, καθώς ίσως κρατάνε δυνάμεις ή κάτι τέτοιο. Ειδικά ο Ποντέντσε φέτος, αμυντικά είναι ανύπαρκτος τελείως. Κάτι το οποίο φάνηκε πάρα πολύ στο παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ, στο 5-0. Σαφώς δεν ήταν δικό του το λάθος για τα 5 γκολ, αλλά ήταν ανύπρακτη αμυντικά, ήταν μια παράδεκτη εμφάνισή του όσον αφορά την άμυνα. Ο Καρβαγιάλ γενικά είναι ένας προπονητής ο οποίος του αρέσει να είναι μια γροθιά η ομάδα του στην άμυνα, οπότε θα προσπαθήσει να το περάσει αυτούς τους παίχτες. Δεν νομίζω πως το Φορτούνης ούτε ο Ποντέντσε θα μείνει εκτός για αυτό το λόγο, αλλά πιστεύω ότι θα τους προσπαθήσει να τους κάνει να είναι πιο σοβαροί αμυντικά και να είναι πιο συγκεντρωμένοι γενικά και να προσφέρουν στην ομάδα όσο προσφέρουν και στην επίθεση, που και οι δύο τους το κάνουν πάρα πολύ καλά. Να πούμε όπως κάθε φορά όταν αλλάζει προπονητή μια ομάδα, κάποιοι τελειωμένοι παίκτες, τελειωμένοι από άποψη ότι είναι εκτός ρόστερ, πάντα υπάρχουν τέτοιοι παίκτες οι οποίοι παίρνουν την ευκαιρία, είτε επειδή ο προπονητής τους πιστεύει, είτε επειδή προσπαθούν περισσότερο όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής για να δείξουν τις δεξιότητές τους. Αυτός ο παίκτης σε αυτή την περίπτωση είναι ο Σολμπάγκεν, ο οποίος ο Καρβαγιάλ λέει ότι θα του ξαναδώσει ευκαιρίες. Ο Σολμπάγκεν, ο οποίος δεν έχει δείξει αυτό που περιμέναμε, καθώς ήρθε στον Ολυμπιακό δανεικός από τη Ρώμα. Υπάρχει και συμφωνία ότι πρέπει να πάρει αρκετά παιχνίδια τον Ολυμπιακό, παρ' όλα αυτά δεν έχει κάνει
δεν έχει εντυπωσιάσει καθόλου, ίσα ίσα. Και το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε κιόλας για αυτό το δανεισμό. Και πλήρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο. Οπότε ο Καρβαγιάλ θέλει να το δοκιμάσει. Θα του δώσει χρόνο, τον πιστεύει. Και αναμένουμε, μακάρι ο παίχτης να δείξει γιατί τον πήρε η Ρώμα. Όπου πιο πριν είχε κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Στη Σουηδία, αν θυμάμαι καλά, αγωνιζότανε. Ο Σουλμπάκεν προσωπικά εμένα μου έχει δείξει από αυτά που βλέπουμε στους αγώνες ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θυμίζει ίσως το ελάχιστο του Κανού, του Κανός, όπου δεν είχε κάποιο τρομερό χαρακτηριστικό, δηλαδή ούτε πολύ γρήγορος ήτανε, ούτε πολλές τρίπλες έκανε, αλλά προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα. Προσπαθούσε πραγματικά πολύ οργανός και γι' αυτό και τον αγάπησε ο κόσμος του Ολυμπιακού, παρόλο που έμεινε για λίγο και τραυματίστηκε κιόλας. Και ο Κανός επίσης αγάπησε τον κόσμο του Ολυμπιακού και το έχει δείξει πάρα πολύ μέσω των social media. Ο Σολμπάκεν μου βγάζει προσωπικά κάτι τέτοιο, ότι έχει αυτή την όρεξη να βοηθήσει την ομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν του βγαίνει κάτι, δεν του έχει βγει τίποτα. Τώρα να πάμε σε άλλα νέα του Ολυμπιακού. Ο Pep Biel, ο οποίος έχει ξανά προσφορά από Τουρκία, δυστυχώς φέτος δεν είναι καθόλου καλά ο Biel. Όχι ότι πέρσι ήταν πολύ καλύτερος, αλλά στην αρχή της χρονιάς, όταν είχε πρωτοέλθει, έβγαζε πολλά περισσότερα πράγματα από ότι φέτος, όπου παρόλο που φέτος έχει περισσότερες assist από ότι όλη τη χρονιά πέρσι, είναι πολύ, έξω πώς να το πω, σαν να βαριέται να αγωνιστεί. Βγάζει δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο δεν αρέσει καθόλου στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ούτε και στους προπονητές εννοείται, αλλά κανείς δεν θα αφισβητήσει το ταλέντο του και τις ικανότητές του. Ελπίζουμε με τον καινούργιο προπονητή να πάρει μπρος, καθώς μπορεί να είναι απίστευτα σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Αλλιώς, εννοείται, να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, καθώς η προσφορά είναι νομίζω κοντά στα 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι χάσαμε πιο πριν. Καθώς με παρόμοιο ποσό τον αγόρασε ο Ολυμπιακός από την Κοπεχάγη. Να πούμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα νέο center for, καθώς ο Λκαμπή θα απουσιάζει με το Μαρόκο, το έχουμε ξαναπεί. Ο Μπακαμπού συζητιέται πάρα πολύ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος μαζί με τον Ελκαμπή, ο Μωρόν, ο επιθετικός του Άρη, όπου κάνει τρομερή σεζόν, καθώς έχει 7 γκολ, όσο και ο Ελκαμπή, μόνο που διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 33 γκολ όλη τη χρονιά και ο Άρης 18, οπότε καταλαβαίνετε πόσο πιο έντονα θα μπορούσα να πούμε, πόσο πιο σημαντικά είναι αυτά τα 7 γκολ του Μωρόν, ο οποίος έχει και βάλει 1 γκολ από πέναλτι, ενώ ο Ελκαμπή 2. Ο Μπακαμπού, όπως είπαμε, και ο Μωρόν, οι δύο μεγαλύτεροι υποψήφοι. Υπάρχουν παίκτες σε αυτή τη θέση που μπορεί να φέρει ο Ολυμπιακός, καθώς έχει και τον Γιώβε της Φιωπής, έχει και τον Αλαραμπή, έχει και τον Αγιασίμπα, όπου προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει κάποια συμμετοχή και με την πρώτη ομάδα, καθώς είναι ένας επιθετικός ο οποίος και με την εθνική του ομάδα, την Under 23, είναι πολύ καλός. Μέχρι στιγμής έχει πάρει 5 συμμετοχές, αλλά και με τον Ολυμπιακό Β τα πάει πάρα πολύ καλά, ο οποίος έχει πάρει, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ναι, μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού το 21, αν δεν κάνω λάθος, τη σεζόν 21-22. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε, καθώς πήρε και το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στην Β' Εθνική, όπως ξέρουμε υπάρχουν πολύ καλά ταλέντα. Ο Μπρίνης επίσης θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, καθώς και για αυτόν υπάρχουν συζητήσεις ότι πολύ πιθανό να αποχωρήσει,
Καθώς και μόνο ότι έχει παίξει στον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε, από τη Μαριμπόρ έχει ανεβάσει την αξία του. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.